Σήμερα θα φτιάξουμε πατάτες στο γκρατέν με μαύρη μπύρα. Συνήθως οι πατάτες στο γκρατέν έχουν αρκετή κρέμα γάλακτος. Εγώ διάλεξα να κάνω αυτόν τον τρόπο σήμερα, γιατί πραγματικά όποιος δοκιμάσει αυτές τις πατάτες στο γκρατέν θα του μείνουν αξέχαστες. Πάμε να δούμε τελικά μας. Για τις πατάτες στο γκρατέν με μαύρη μπύρα θα χρειαστούμε 500 γραμμάρια μανιτάρια σαμπινιόν, 4 με 5 κουταλιές της σούπας ελαιόλαδο, 2 κουταλιές της σούπας θυμάρι, 1 σκελίδα σκόρδο, 2 κρεμμύδια, αλάτι, πιπέρι, 1 κιλό πατάτες, 200 γραμμάρια καπνιστό μπέικον, 200 γραμμάρια μαύρη μπύρα, 1 κύβο κότας μάτζι και 200 γραμμάρια γραβιέρα τριμμένη. Και πάμε να ξεκινήσουμε. Λοιπόν, πολύ απλά, αυτές οι πατάτες στο γκρατέν θα είναι οι πιο καταπληκτικές που έχετε δοκιμάσει ποτέ σας. Γιατί θα έχουμε μέσα και μανιτάρια, θα έχουμε και κρεμμυδά και σκόρδο και μαύρη μπύρα. Η μαύρη μπύρα θα δώσει αυτή την ιδιαίτερη γεύση που μας αρέσει με τις πατάτες. Δεν θα καταλάβει κανείς ότι έχει μαύρη μπύρα και όλοι θα αναρωτιούνται από πού έρχεται αυτή η υπέροχη γεύση. Δεν θα τους πείτε, ας βλέπουν την εκπομπή μας. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε πρώτα με τα μανιτάρια. Θέλω να κόψω λεπτές φέτες στα μανιτάρια εδώ. Και με το που τελειώσουμε τα μανιτάρια μας, λαδάκι στο τηγάνι. Θέλουμε περίπου 2 με 3 κουταλιές σούπας, θέλουμε λαδάκι. Να τα ψήσουμε, να τα κάνουμε ωραία, sexy και πάρα πολύ όμορφα. Μέσα τα μανιτάρια, τέλεια. Όπως βλέπετε, έχω αφήσει το τηγάνι να κάψει καλά, απαραίτητο να κάψει καλά για να πάρουν ωραίο χρώμα τα μανιτάρια. Δεν θέλουμε υγρασία από τα μανιτάρια, την υγρασία που θέλουμε από τις πατάτες μας θα την πάρουμε μόνο από τη μαύρη μπύρα που θα ρίξουμε. Τώρα, τι πρέπει να ρίξουμε στα μανιτάρια, φίλε Διονύση? Δεν είναι Διονύση εδώ σήμερα, να σας το πω. Έχει πάει σε άλλη εκπομπή, στο φίλο του τον Γρηγόρη τον Αρναούτογλου, αλλά δεν πειράζει. Φίλος μας ο Γρηγοράκης, δεν πειράζει. Λοιπόν, τι μαράκι μέσα. Μία σκελίδα σκόρδο. Ρίχνουμε και το σκόρδο. Και δύο κρεμμύδια. Λεπτές φέτες. Τέλεια. Λοιπόν, κρεμμύδι, σκόρδο, μανιτάρια, θυμάρι πάνε μέσα στο τηγάνι και θέλω να καραμελώσουν πάρα πολύ καλά. Θα πάρει περίπου 15 με 20 λεπτάκια μέχρι να γίνει όλη η διαδικασία. Οπότε δεν θέλω να βιάζεστε, θέλω να τα κάνετε σωστά, να δώσει τη γλυκύτητα που έχει το κρεμμύδι στα μανιτάρια και η ιδιαιτερότητα που έχουν τα μανιτάρια να πάει στα κρεμμύδια και γενικά να γίνει ένα πολύ όμορφο σύνολο. Τώρα, ανακατεύω εδώ και κοιτάξτε εδώ αυτό που σας λέω. Κοιτάξτε τι ωραίο χρώμα που παίρνουν τα μανιτάρια. Όταν παίρνει τέτοιο χρώμα τα μανιτάρια, και, σημαίνει πως τα μανιτάρια γίνονται νόστιμα. Τι δεν έχουμε βάλει εδώ, αλάτι και πιπέρι. Οπότε μην το λυπηθείτε. Πολύ καλά το πιπέρο. Εδώ. Τέλεια. Λοιπόν, τώρα ήρθε η ώρα να ετοιμάσουμε τις πατάτες μας. Όσο πιο καλές οι πατάτες, τόσο πιο ωραίες οι πατάτες στο γκρατέν. Θα πάρετε πατάτες που γενικά να έχουν κίτρινη σάρκα, να μην είναι πολύ λευκές. Όσο πιο κίτρινη είναι η σάρκα, τόσο πιο νόστιμες θα βγουν οι πατάτες. Τις καθαρίζουμε καλά και στη συνέχεια θα κόψουμε τις πατάτες μας. Έτοιμες οι πατατούλες μας και ήρθε η ώρα να τις κόψουμε ωραίες φέτες. Με αυτό το μαγικό μηχάνημα που λέγεται... Αυτός είσαι. Το μαντολίνο είναι το πιο ιδανικό εργαλείο για αυτές τις δουλειές. Βέβαια, αν δεν έχουμε μαντολίνο, μπορούμε να κάνουμε την ίδια διαδικασία κανονικά με το μαχαίρι μας. Θέλουμε λεπτές φέτες στην πατάτα. Και όσο πιο λεπτές φέτες κόψετε τώρα τις πατάτες σας, τόσο πιο ωραίο θα βγει το γκρατέν. Τόσο πιο ωραία θα ψηθούν μέσα στο φούρνο και τόσο πιο εύκολη θα είναι η όλη διαδικασία. Ωραία διαδικασία, μας αρέσει και σε περίπτωση που δεν έχετε κάνει πατάτες στο γκρατέν ποτέ είναι καλή ευκαιρία και είναι και πολύ ωραία συνταγή αυτή να ξεκινήσετε. Λοιπόν, τέλεια. Οι πατάτες μας είναι έτοιμες και τώρα θέλουμε το μπέικον. Έχω πολύ ωραίο μπέικον και θέλω μία μεγάλη λαβάθα, ένα μεγάλο μπολ. Πάνε μέσα οι πατάτες. Εδώ. Αφήνουμε στην άκρη.
Και πάμε να ετοιμάσουμε το bacon. Έχω πάρει κομμάτι bacon, δεν θέλω να βάλετε φέτες, γιατί ουσιαστικά θέλουμε να νιώθουμε το bacon στο φαγητό μας. Οπότε κόψτε σε μεγάλα κομμάτια εδώ. Και θέλω ένα τηγανάκι πάνω στη φωτιά. Εδώ. Και θα κόψουμε ωραία κυβάκια εδώ. Τέλεια. Εκεί πέρα που οι πατάτες έχουμε συνηθίσει πάντα να είναι συνοδευτικό, σε αυτή την περίπτωση όντως μπορεί να είναι και κυρίως γεύμα πατάτες au gratin. Και άμα δεν είναι κυρίως γεύμα, είναι το απόλυτο συνοδευτικό. Οι πατάτες δεν είναι μόνο να τις κάνουμε τηγανιτές ή πουρέ, έχουν και άλλες χρήσεις και οπωσδήποτε πρέπει να μάθετε να κάνετε πιο ιδιαίτερο το καθημερινό σας τραπέζι. Με απλές κινήσεις, όπως είναι αυτό που κάνουμε τώρα, πραγματικά θα απογειώσουμε τελείως αυτό το φαγητό μας, τις πατάτες μας. Λοιπόν, θα ρίξω μέσα στο μπέικον, στο τηγάνι και όπως βλέπετε το τηγάνι μου είναι κρύο. Μέχρι που να πάρει πολύ ωραίο χρώμα το μπέικον. Όπως βλέπετε εδώ πέρα τα μεντάρια έχουν αρχίσει να καραμελούν, να γίνονται ωραία. Στο μπέικον δεν έχω βάλει καθόλου λάδι, δεν χρειάζεται. Θέλουμε καπνιστό μπέικον για να πάρουμε αυτή την υπέροχη καπνιστή γεύση που έχουν. Και κοιτάξτε εδώ. Τα μανιτάρια γίνονται, έχει στεγνώσει τελείως το τηγάνι. Σε περίπτωση που θέλει λίγο ακόμα λαδάκι, μπορείτε να βάλετε. Και πάμε τώρα πίσω στις πατάτες μας. Στις πατάτες τι πρέπει να βάλουμε? Ελάχιστο αλάτι και πιπέρι. Εδώ. Ελάχιστο θυμαράκι. Γιατί μην ξεχνάμε ότι έχουμε βάλει θυμάρι και μέσα τα μανιτάρια. Και ανακατεύουμε να πάει το αλάτι, το πιπέρι και το θυμάρι παντού. Και τώρα, σιγά σιγά αρχίζει η διαδικασία της σύνθεσης του γκρατέν μας. Θέλουμε ένα πολύ ωραίο σκεύος που να μπαίνει μέσα στο φούρνο. Είτε είναι ταψί, είτε είναι πύλινο μασκάνι. Βέβαια, στο πύλινο βγαίνει ακόμα πιο εντυπωσιακό. Και ξεκινάμε κάτω-κάτω με λίγο λαδάκι. Πολύ απλά. Τα μανιτάρια μας είναι έτοιμα. Οπότε τα αφαιρώ, τα βγάζω στην άκρη, εδώ. Και το μπέικον και αυτό έχει γίνει τραγανό, οπότε ήρθε η ώρα να το σβήσουμε με λίγο μαύρη μπύρα. Εδώ. Σβήστε το τηγάνι και με το που πάρει μία βράση, σβήστε τη φωτιά και ρίχνουμε μέσα έναν κύβο κοτόπουλο μάτζι. Και να σας πω ότι σε αυτή τη συνταγή χρησιμοποιώ κύβο κότας μάτζι. Στο φαγητό μου δεν χρειάζεται να προσθέσω αλάτι και μυρωδικά. Όλο το αλάτι και όλα τα μυρωδικά που χρειαζόμαστε θα το πάρει από τον κύβο που θα ρίξουμε μέσα. Και πραγματικά το γκρατέ μας θα βγει το πιο νόστιμο που έχετε δοκιμάσει. Λοιπόν, ρίχνουμε τον κύβο μας μέσα. Και είναι ο μοναδικός κύβος που δίνει ωραία γεύση στα φαγητά μας, ενισχύοντας τα φυσικά συστατικά του. Λοιπόν, τώρα λιώνουμε τον κύβο μέσα στην πύρα, εδώ. Και φανταστείτε τώρα τι έχει γίνει εδώ πέρα. Έχει τη γεύση από τον κύβο, την πύρα και το καπνιστό μπέικον. Αυτό το ζουμί πραγματικά θα απογειώσει το γκρατέν μας. Κατεύουμε καλά και τι θα κάνουμε. Έτσι όπως είναι όλο αυτό το μείγμα θα το ρίξουμε μέσα στις πατάτες. Ανακατέψτε λίγο για να εμπλουτίσουμε με γεύση τις πατάτες μας. Εδώ. Φανταστικό. Λοιπόν, ρίξτε τις μισές μέσα. Απλώστε να πάμε παντού. Θα ρίξουμε τώρα το μισό μείγμα με τα μανιτάρια, τα κρεμμύδια, το σκόρδο και το θυμάρι. Να πάμε παντού. Παναγία μου, κοιτάξτε εδώ τι έχουμε κάνει. Το μισό τυρί. Και συνεχίζουμε ακριβώς με τον ίδιο τρόπο. Τις υπόλοιπες πατάτες. Απλώνουμε τις πατάτες, να πάμε παντού. Τα μην τα βλέπετε τώρα που έχουν όγκο, καθώς ψήνονται όλα θα γίνουν ένα και θα κόβετε πραγματικά κομμάτι. Θα ρίξω τα υπόλοιπα μανιτάρια. Μαζί με τα καραμελωμένα κρεμμύδια. Καλά, έχει γίνει φανταστικό, το βλέπετε. Το υπόλοιπο τυρί. Θα ρίξω και λίγο ελαιόλαδο από πάνω. Στη συγκεκριμένη συνταγή έβαλα γραβιέρα, θεωρώ ότι πάει περισσότερο από όλα, αλλά μπορείτε να βάλετε και κασέρι ή οποιοδήποτε άλλο τυρί θέλετε. Μπορείτε να βάλετε και κίτρινα τυριά, δεν με πειράζει καθόλου. Λοιπόν, τώρα, αλουμινό χαρτό. Και είναι απαραίτητο να κλείσουμε πολύ καλά το φαγητό μας. Γιατί?
Η υγρασία που έχουμε βάλει μέσα είναι ελάχιστη, είναι μόνο η μαύρη μπύρα που έχουμε ρίξει. Οπότε πρέπει να μείνει μέσα και να βοηθήσει τις πατάτες μας να ψηθούν. Σε περίπτωση που δεν κλείσουμε καλά, τότε το φαγητό μας δεν θα έχει υγρασία για να ψηθεί. Οπότε θέλουμε να κλείσουμε πάρα πολύ καλά με το αλουμινόχαρτο, εδώ. Και ψήνουμε με αλουμινόχαρτο στους 180 για μία ωρίτσα. Ξεσκεπάζουμε και ψήνουμε άλλη μισή ωρίτσα μέχρι που να πάρει ωραίο χρώμα. Το πιάσαμε? Τέλεια. Οπότε ραντεβού πίσω σε μία μισή ώρα για να δοκιμάσουμε. Το χρώμα της μπύρας ποικίλει ανάλογα με το πόσο ψημένη είναι η βίνη, το βασικό συστατικό της. Η μαύρη μπύρα αποκτά σκούρο χρώμα, επειδή στην παρασκευή της το βινοποιημένο κρυθάρι καβουρδίζεται πριν τη ζυθοποίηση. Η μαύρη συνήθως είναι πιο δυνατή, έχει πιο μεστή, βαθιά και πιο πικρή γεύση από την ξανθιά μπύρα. Και οι πατάτες μου είναι έτοιμες. Θα τις κόψω εδώ. Είναι φανταστικό, δεν υπάρχει. Όντως, θα μπορούσε να σερβιριστεί και σκέτο, σαν κυρίως γεύμα. Το καλό είναι να αφήσετε λίγο να κρυώσει τον γκρατέν σας για να μπορέσετε να βγάλετε κομμάτι. Γιατί σε περίπτωση που θέλετε να το βγάλετε ζεστό, δεν θα βγαίνει τόσο ωραίο κομμάτι όσο βγαίνει τώρα. Κοιτάξτε εδώ. Και βέβαια, αν έχετε ένα κομμάτι κρέας να σερβίρετε από πάνω, είναι η τέλεια γαρνιτούρα. Για τις πατάτες ο γκρατέν με μαύρη μπύρα. Κόβουμε τα μανιτάρια σε λεπτές φέτες και τα σοτάρουμε σε ένα καυτό τηγάνι με ελαιόλαδο. Προσθέτουμε το μισό θυμάρι, το σκόρδο, τα κρεμμύδια, ανακατεύουμε, ρίχνουμε αλάτι, πιπέρι και τα αφήνουμε να μαγειρευτούν σε μέτρια φωτιά για 15 με 20 λεπτά. Ξεφλουδίζουμε και κόβουμε με το μαντολίνο σε φέτες τις πατάτες, ρίχνουμε αλάτι, πιπέρι, το υπόλοιπο θυμάρι και ανακατεύουμε. Κόβουμε το μπέικον σε κυβάκια και το σοτάρουμε σε ένα τηγάνι μέχρι να πάρει χρώμα. Σβήνουμε με τη μαύρη μπύρα, προσθέτουμε τον κύβο κότας, αφαιρούμε από τη φωτιά και ανακατεύουμε μέχρι να λιώσει ο κύβος. Ρίχνουμε το μπέικον στις πατάτες και ανακατεύουμε. Βάζουμε λίγο ελαιόλαδο σε ένα πυρήμαχο σκεύος, απλώνουμε μία στρώση από το μισό μείγμα με τις πατάτες και το μπέικον, προσθέτουμε από πάνω το μισό μείγμα από τα μανιτάρια και πασπαλίζουμε με το μισό τριμμένο τυρί. Απλώνουμε άλλη μία στρώση από τις πατάτες με το μπέικον, προσθέτουμε τα υπόλοιπα μανιτάρια και το υπόλοιπο τριμμένο τυρί. Ραντίζουμε με λίγο ελαιόλαδο, καλύπτουμε με αλουμινόχαρτο και ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο στους 180 βαθμούς για μία ώρα. Αφαιρούμε το αλουμινόχαρτο και ψήνουμε για ακόμα 30 λεπτά μέχρι να πάρουν χρώμα. Αφού ψηθούν, κόβουμε σε κομμάτια και σερβίρουμε. Είναι φανταστικό. Είναι πεντανόστιμο. Οι πατάτες έχουν ψηθεί στην εντέλεια. Έχει μανιτάρια, έχει κρεμμύδι, έχει το ζωμό μας, έχει τη μαύρη μπύρα. Έχει τυράκι, Παναγία μου. Μακάρι οτιδήποτε μας δίνανε με πατάτες να έχει τέτοια ωραία γεύση. Φτιάξε την και θα σας δίνει την εντύπωση πραγματικά ότι τρώτε πίτσα. Και πρέπει να σταματήσω να τρώω, γιατί θα το φάω όλο το ταψί.